Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι. Μπορεί να είμαστε μια νεοσύστατη ομοσπονδία από στράτο στρατιωτικών, αλλά δεν είμαστε παθητικοί δέκτες όλων όσων μας σερβίρουν. Σήμερα, ένα χρόνο μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, όλη η Ελλάδα είναι στο πόδι. Από άκρη σε άκρη ακούγεται το σύνθημα. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Η προσπάθεια της κυβέρνησης με το να κλείσει άρον-άρον την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής θα μείνει προσπάθεια. Δεν θα αφήσουμε ούτε μία μέρα χαμένη. Μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων να γίνουμε η φωνή των νεκρών. Για τη δικαίωσή τους, τους την οφείλουμε. Σήμερα όλη η Ελλάδα απεργεί. Αγωνίζεται, διεκδικεί, στέκεται μαχητικά απέναντι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πιστά υπηρετούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, μια πολιτική που φτωχοποιεί το λαό μας, που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων, των μονοπωλίων, των ομίλων, μια πολιτική που από πράσινη μετάβαση γίνεται μαύρος διάδρομος. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, με ευθύνη της κυβέρνησης στέλνονται εν ενεργεία συνάδελφοί μας στρατιωτικοί, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, τα παιδιά του ελληνικού λαού στο στόμα του λύκου. Ναι, στο στόμα του λύκου, με απόφαση της κυβέρνησης απέπλεψε ήδη η φρεγάτα Ύδρα. Εμπλέκει τη χώρα μας και το λαό μας ολοένα και βαθύτερα στον υπερεαλιστικό πόλεμο που μένεται στην Ερυθρά Θάλασσα και μέρα με τη μέρα επεκτείνεται. Εμπλέκει τη χώρα μας, όλους εμάς, σε μια πολεμική επιχείρηση που καμιά δουλειά δεν έχουμε εμείς οι Έλληνες. Καθιστά τη χώρα μας στόχο αντιπίνων. Όλοι εμάς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ δεν είμαστε πολεμιχαρείς οι Έλληνες. Ειρήνη θέλουμε να ζούμε όλοι οι λαοί ειρηνικά θέλουμε. Να ζει ο Παλαιστινιακός λαός ειρηνικά. Θέλουμε τη γη του, στην πατρίδα του και όχι σε νησιά φυλακές. Ξέρουμε οι Έλληνες από προσφυγιά. Εμείς ως απόστρατοι των ενόπλων δυνάμεων και εν ενεργεία συνάδελφοί μας ορκιστήκαμε να υπηρετήσουμε το στράτευμα για την άμυνα της χώρας μας, για τη διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Γνωρίζουμε πολύ καλά που πάει η φρεγάτα και για ποιο λόγο. Ποιος είναι ο λόγος, αυτός που κοινικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε, για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των εφοπλιστών του μεγαλύτερου εμπορικού στόλου του κόσμου. Και ο λαός μας, εμείς, τι κερδίζουμε εμείς από αυτή την υπεράσπιση? Το γνωρίζετε ήδη, το ζείτε, το βιώνουμε. Το βιώνουμε και εμείς οι στρατιωτικοί. Ακρίβεια, ανέχεια, φτώχεια. Συρρήκνωση δικαιωμάτων, απώλεια εισοδημάτων και περιουσιών. Ως στρατιωτικοί έχουμε εμπειρία. Ως λαός έχουμε τη θέληση. Όλοι μαζί, ο λαός μπορεί να ανατρέψει όλα όσα σχεδιάζονται εις βάρος μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Μπορούμε να υψώσουμε τείχη. Μπορούμε να χτίσουμε τη ζωή μας. Μια ζωή με αξιοπρέπεια και δουλειές με δικαιώματα και μισθούς για τα παιδιά μας. Με μέλλον. Από το βήμα αυτό και κλείνοντας, εμείς οι απόστρατοι των ενόπλων δυνάμεων θέλουμε να φωνάξουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Να γυρίσει πίσω άμεσα η φρεγάτα Ύδρα. Να σταματήσει η συμμετοχή των Ελλήνων στρατιωτικών μέσων και υλικών σε οποιοδήποτε εμπεριαλιστικό πόλεμο. Σας ευχαριστώ.